Να προχωρήσουμε στη γραπτή ερώτηση, μέχρι να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη προφορική. Λέγει λοιπόν αυτή η γραπτή ερώτηση: πώς μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά μας 6-9 χρόνων την ταπείνωση? Φοβάμαι ότι η υπερβολική εξοικείωση με το όνομα του Θεού καταργήσει το σεβασμό προς το πρόσωπο του Κυρίου. Κοιτάξτε, κάθε ηλικία έχει τα ανάλογα αγωνίσματα, όπως κάθε ηλικία έχει και τις ανάλογες τροφές. Σε ένα μωρό δεν θα δώσει να φάει όσπρια ή παξιμάδια, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, σκληρά φαγητά. Είναι βρέφος, θα φάει βρεφικές τροφές. Είναι ένα παιδάκι 5 χρονών, θα φάει τις τροφές που αναλογούν στην ηλικία του. Όπως και στο σχολείο, δεν θα του μάθει μαθήματα του πανεπιστημίου ή στην πρώτη τάξη του δημοτικού, αλλά θα του πει πράγματα ανάλογα με την ηλικία του. Έτσι και στα πνευματικά θα μάθουμε στα παιδιά να τους μιλούμε για το Θεό με παιδικό τρόπο, αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Άλλο παιδικός τρόπος, άλλο παιδαριώδης. Ο παιδικός τρόπος σημαίνει να πούμε στο παιδί σοβαρά πράγματα με σοβαρό τρόπο, που μπορεί όμως να τα καταλάβει λόγω της παιδικότητάς του. Παιδαριώδης είναι να λέμε πράγματα, ας πούμε, ανόητα. Όπως παραδείγματος χάρη, πάμε να κοινωνήσουμε το μωρό και του λέμε είναι χρυσό μπουλάκι και είναι, ξέρω, χρυσό δοντάκι και είναι κρασάκι και είναι κοκακόλα και είναι, ξέρω εγώ, γλυκό και είναι οτιδήποτε άλλο ανοησία μπορούμε να πούμε. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Ενώ αν του πούμε, παιδί μου, αυτό είναι ο Χριστός, ο Χριστούλης. Εντάξει, μπορούμε να μην του πούμε είναι το αίμα του Χριστού, γιατί μπορεί το μωρό να τρομάξει, να μην το καταλάβει. Αλλά του πούμε είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Το καταλαβαίνει ότι είναι ο Χριστός. Το παίρνει. Θα του πούμε με τρόπο παιδικών μεν, αλλά όχι παιδαριώδη. Στα μωρά πρέπει να μιλούμε για τον Θεό με πολύ σοβαρόν τρόπο και με παιδικών τρόπο, αλλά με σοβαρότητα. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Δεν πρέπει να τα εξευτελίζομαι με ανοήτες δικές μας παρομοιώσεις. Σοβαρά πράγματα, αλλά με παιδικών τρόπο. Τα παιδιά στην παιδική αυτήν ηλικία των 6-9 χρόνων θα μάθουν την ταπείνωση στο πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή να μάθουν για ποιο λόγο πρέπει να υποχωρούν, ας πούμε, από το δικό τους θέλημα. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθουν να παραχωρούν κάτι που το θεωρούν κεκτημένο. Να παραχωρούν τη θέση τους, ας πούμε, σε άλλα παιδάκια. Να δίδουν τα παιχνιδάκια τους σε άλλα παιδάκια. Να ακούν τους γονείς τους, να ακούν τη δασκάλα τους, να ακούν, ξέρω εγώ, τους μεγαλύτερους ή άλλους συμμαθητές τους. Αυτά είναι πρακτική ταπείνωση. Είναι πρακτική μορφή. Αλλά πάντα θα τους εξηγούμε. Δεν είναι αρκετό να πούμε σε ένα παιδί δώσε τα παιχνίδια σου στο άλλο. Πρέπει να το εξηγήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να δώσει τα παιχνίδια στο άλλο. Και να το εξηγήσουμε τι μεγάλη χαρά θα έχει όταν θα κάνει μια καλή πράξη. Το εξηγήσουμε ότι ο Θεός αναπαύεται όταν βλέπει ότι σαν καλό παιδάκι που πρέπει να είναι μοιάζει με τον Χριστό που έδωσε σε εμάς τα πάντα. Να του πούμε πράγματα τα οποία το παιδί θα καταλάβει. Πρέπει στα παιδάκια να εξηγούμε κάθε πράξη που τους λέμε να κάνουν. Να μην δίνουμε μόνο εντολές, δηλαδή μη λες άσχημα λόγια. Ναι, ωραία, είναι μια καλή εντολή, μη λες άσχημα λόγια. Γιατί δεν πρέπει να λέει άσχημα λόγια? Πρέπει να του το εξηγήσουμε. Πρέπει να το καταλάβει το παιδάκι. Πρέπει να του δώσουμε με παιδικό τρόπο, αλλά σοβαρά, το λόγο για τον οποίο του λέμε μια εντολή. Μην πηγαίνεις εκεί. Γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει εκεί? Να του πούμε τον λόγο, να το καταλάβει. Ή κάμε εκείνο το πράγμα. Να του πούμε τον λόγο, για ποιο λόγο πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Και έτσι γίνεται παιδαγωγία, γίνεται αγωγή σωστή. Ενώ εάν δίδομαι μόνο εντολές, μην πας εκεί, μην κάνεις εκείνο, κάμε το άλλο, κάμε το άλλο, τότε το παιδί θα αντιδρά, διότι θα δέχεται συνέχεια εντολές, αλλά δεν θα καταλαβαίνει για ποιο λόγο πρέπει να κάνει αυτές τις εντολές.